Ηχηρά μηνύματα και Καστελόριζο πάνε μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Αμύγδαλος είναι αντιδήμαρχος Καστελορίζου. Χρόνια πολλά, αντιδήμαρχε. Χρόνια πολλά, καλησπέρα και από μένα από το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε αρκετό καιρό μάλλον να τα πούμε. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε. Το Καστελόριζο φόρεσε σήμερα τα γιορτινά του. Τέτοιες μέρες το Καστελόριζο πάντα φοράει τα γιορτινά του. Είναι μέρες οι οποίες τις υποστηρίζουμε πολύ δυναμικά. Εδώ και δύο μέρες έχει σημειοστολιστεί το νησί. Κάθε μπαλκόνι θα μπορούσατε να δείτε ότι υπάρχει και μια ελληνική σημαία. Κάναμε την παρέλασή μας, προσέχοντας βέβαια και όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Είχαμε μαθητική παρέλαση, είχαμε στρατιωτική παρέλαση. Και μπορείτε να καταλάβετε μετά από τόσο καιρό χωρίς παρέλαση και χωρίς έτσι αυτό το αίσθημα και το χρόνημα που αναπτερώνεται σε αυτές τις συνθήκες. Σήμερα είμαστε πάρα, πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που είδαμε. Και εμείς είμαστε περήφανοι βέβαια για το ακριτικό Καστελόριζο και τις πρωτοβουλίες σας. Τι μήνυμα στέλνει σήμερα η περιοχή σας? Ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις σε μια δύσκολη συγκυρία. Το μήνυμα που στέλνουμε ότι είναι εφόσον και το μπορούμε βέβαια να είμαστε ενωμένοι ως λαός και ως έθνος, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε από το Καστελόριζο. Μάλιστα. Τουριστικά ολοκληρώθηκε η σεζόν. Για πείτε μας λίγο. Ναι, ολοκληρώθηκε την προηγούμενη σχεδόν εβδομάδα. Ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή σεζόν. Γιατί ξέρετε, με το ξεκίνημα ήταν μια δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέραμε τα πατήματά μας. Αλλά νομίζω ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μια κατάσταση πάρα, πάρα πολύ καλή. Ευχαριστημένοι επιχειρηματίες. Βέβαια, συνέβαλε το γεγονός ότι πλέον το Καστελόριζο έχει καθημερινό δρομολόγιο με τη Ρόδο και με τον Πειραιά. Έχουμε κάθε μέρα αεροπορικό πτήση εκτός από την Πέμπτη. Και βέβαια, βοήθησαν και πάρα πολύ να σας πω οι εκδηλώσεις του Δήμου. Εμείς δεν κάναμε πανηγύρια, γιορτούλες, συναυλίες. Κάναμε όμως εκθέσεις, κάναμε άλλα έτσι πολιτιστικά δρόμενα. Και ο κόσμος είχε αρθρώα έτσι συμμετοχή, προσέχοντας βέβαια πάντα την κατάσταση η οποία επικρατεί ενέκα πανδημίας. Και είμαστε πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρετε κάτι, με το Crete TV μας θυμάστε και όταν το Καστελόριζο δεν είναι μπροστά, ας πούμε, στα φώτα της ράμπας. Ανταποκρίνεστε πάντα, πρέπει να το πούμε, οπότε, κύριε Αμύγδαλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Και ο συνεργάτης σας και ο συνεργάτης. Βέβαια, ευχαριστώ πολύ.